Ο κύριος Κρασάκης, ο συλλέκτης, δεν είναι μόνο συλλέκτης, είναι και ένας φιλέλληνας, Έλληνας, με τη σύγχρονη σημασία του όρου, ένας ευπατρίδης αληθινός, που προσφέρει σε όλους εμάς αυτό το γεγονός και μας κάνει να σκεφτόμαστε και ποια είναι η δική μας ευθύνη απέναντι στον τόπο μας, απέναντι στην ιστορία του, απέναντι στο πώς πρέπει, και χάρηκα πολύ που άκουσα, ελάτε καλέ μου, και χάρηκα πολύ που άκουσα για την επίσκεψη των σχολείων, των παιδιών μας, γιατί η τοπική ιστορία, το λέω πάντα, είναι κάτι που πρέπει να διδάσκεται με όποιο τρόπο μπορούμε, και αυτός είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους στα παιδιά μας. Αυτούς τους ευπατρίδες λοιπόν που μόλις έφτασαν και τους καλωσορίζομαι στον τόπο τους και στο δικό τους έργο, στη δική τους προσφορά σε όλους εμάς, ήρθα σήμερα για να ευχαριστήσω και να τους εκφράσω και την ευαρέσκεια και την βαθιά τιμή της τοπικής μας εκκλησίας. Καλό είναι να πούμε πως όλα αυτά μας δίδουν και μαθήματα αληθινής φιλοπατρίας και όχι πατριδοκαπηλείας, που την βλέπουμε συχνά πυκνά να εκφράζεται με διάφορες εκδηλώσεις στους καιρούς μας ως μειόφιλε. Άλλο η φιλοπατρία και άλλο η πατριδοκαπηλεία. Η αγάπη προς την πατρίδα μας, η αγάπη προς τον τόπο μας, η αγάπη προς το έθνος μας δεν ταυτίζεται με φωνές και προπάντων με φωνασκίες ακροτήτων. Μακριά από μας όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ λοιπόν για αυτήν την έκθεση, για τους ανθρώπους αυτούς που με πείρωμα καρδιάς και σίγουρα από το υστέρημά τους έχουν φτιάξει αυτήν την έκθεση για να την κληροδοτήσουν στην Ελλάδα και στον ελληνισμό. Δόξα τω Θεώ και πολλές ευχαριστίες. Είπα πριν ότι σήμερα ήρθαμε εδώ για να κλείσουμε. Ουσιαστικά δεν κλείνουμε. Αυτές οι εκθέσεις δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν. Ανοίγουν ορίζοντες σε όλους μας. Σεβασμιότατε, η παρουσία σας εδώ είναι για μας προσωπικά, για τη σύζυγό μου και για μένα προσωπικά, μας δίνετε ανίποτη χαρά. Είναι όχι, πρέπει να το πω, διότι ειδικά τώρα που τελειώνει η έκθεση, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ένα καλύτερο τέλειωμα. Γιατί σας αγαπάμε από την πρώτη στιγμή που εκλεγήκατε σε αυτό στο θρόνο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν γνωριστήκαμε η γνώση σας για τον πολιτισμό και ειδικά για τις καλές τέχνες, διότι δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Και γι' αυτό μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά η παρουσία σας σήμερα εδώ και θα χαρούμε πολύ να σας ξαναγήσουμε και σας ευχαριστούμε θερμά από καρδιάς. Μια απεικόνηση της Ακροπόλεως με το Ολυμπίο στο προσκήνιο και κάποια εδώ ανθρωπάκια της εποχής εκείνη. Είναι ουσιαστικά ένα γρήγορο σχέδιο, θα έλεγα. Και ο Ηλισσός. Α, και ο Ηλισσός, βεβαιότατα, βεβαιότατα. Καταρχά είναι ένα πολύ ωραίο έργο. Δηλαδή, ο ζωγράφος που το έφτιαξε ήταν σίγουρα μεγάλος μαέστρος. Έτσι, διότι βλέπετε τις λεπτομέρειές του, βλέπετε ένα κριτικό με τη βράκα του, την γυναίκα του, μια κριτικοπούλα που ακολουθεί πάνω στο μουλάρι. Το φαράγγι είναι πάρα πολύ όμορφο φτιαγμένο και η μοναδικότητά του έγκυται στο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απεικόνιση του 1850, να μην σας πω του 19ου αιώνα, που να μας δείχνει το φαράγγι της Αμαδιάς. Ούτε ως σχέδιο, ούτε ως γραβούρα την εποχή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ιστορικό το έργο αυτό. Όπως το κλειδί. Ακριβώς. Και ο Ερντογάν, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως ξέρετε, είναι ένα σωρό έργα του, του Αϊβαζόφσκι, τα νυχτερινά, η Κωνσταντινούπολη στην Παντσέλινο. Με την Παντσέλινο. Είναι σαν να το φυλίζω. Ναι. Μόσπορος. Η υπογραφή είναι κάτω, ναι. Είναι ο Έντουαρτ Σάουμπερ. Είναι αυτός που έκανε όλο το σχέδιο των Αθηνών. Αρχιτέκτονας. Ναι. Αυτός έκανε τα τρία θαυμάσια κτίρια του Βασίλη Πολένο, ο δεύτερος μεγάλος Ρώσος ζωγράφος του 19ου αιώνα, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα, στην Ελλάδα, διότι ο πατέρας του ήταν μέλος της ρωσικής πρεσβείας στην Αθήνα επί 3 χρόνια. Ένα γιαννιώτη αγωνιστή του 1821, έτσι με όλη την αγριότητα του προσώπου,
Δηλαδή νομίζω είναι πολύ πιο ρεαλιστική απεικόνηση το συγκεκριμένο έργο από πολλά άλλα σημαντικά που έδειξε το μουσείο στην Πινακοθήκη που τα είδατε. Επίσης εδώ έχουμε, είναι ουσιαστικά μια Delacroix, μια ελαιογραφία, την αποδίδουμε στο Delacroix. Φοράει εδώ τα αρχεία, είναι ξέρω να